Με μια γεμάτη ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σε πρώτο πλάνο, κυρίες και κύριοι, είναι η παρουσίαση του προϋπολογισμού, σύνδεση με τον Μέγαρο Μαξίμου και τον Γιάννη Καντέλη. Πλην της βαριάς ατζέντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του έριξε καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη, Γιάννη. Ο Υπουργικό συνεχίζεται ακόμα. Λογικό, διότι συζητείται ο προϋπολογισμό, ο οποίο θα κατατεθεί στην Βουλή και θα ξεκινήσει, μάλλον, η συζήτηση στην Ολομέλεια στις 11 Δεκεμβρίου, ώστε να ψηφιστεί στις 15. Με τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει ειδική αναφορά στις μειώσεις φόρων που περιλαμβάνουν στον προϋπολογισμό του 2025, αλλά και στα μέτρα που οδηγούν στην τόνωση του εισοδήματος. Είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, όπως είπε, προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, που μας επιτρέπει να προχωρούμε σε αυτές τις μειώσεις φόρων, αλλά και την ενίσχυση των εισοδημάτων, ειδικά των πιο ευάλωτων, όπως ακριβώς θα γίνει πριν τις γιορτές. Ο κύριος Μητσοτάκης, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού έκλεισαν οι κάμερες, έδωσε συγχαρητήρια στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο για την πορεία της οικονομίας, τόσο στην πρώτη τετραετία της κυβέρνησης, όσο και σε αυτήν που, όπως είπε, φαίνεται και από τα δεδομένα. Ωστόσο, συνέστησε σε όλους τους υπουργούς να έχουν συνέστηση ότι πολλοί πολίτες δεν έχουν αυτή την αίσθηση, διότι είναι ακόμα το κόστος ζωής το οποίο τους πιέζει στην καθημερινότητά τους. Αυτό το κόστος ζωής πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη στις τοποθετήσεις μας, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, και να συνεχίσουμε την δουλειά που γίνεται για ακόμα περισσότερες μειώσεις φόρων, κάτι που ο ίδιος έχει προαναγγείλει με έμφαση στη μεσαία τάξη για το 2026 και το 2027. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα το πρωί τηλεφώνησε στον κύριο Φάμελο για να τον συγχαρεί για την εκλογή του στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, και μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, είπε πως αυτές οι εξελίξεις θα πρέπει να λειτουργήσουν θετικά υπέρ του διαλόγου, του πολιτικού διαλόγου στην Βουλή. Κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται, διότι το ΠΑΣΟΚ θυμίζει ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε χαρακτηριστικά, εξαπολύοντας βέλη κατά του κυρίου Ανδρουλάκη για τα όσα είπε το Σάββατο στη συνέντευξή του στο Sky για την μείωση του ΦΠΑ κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Κάτι που, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, υπερβαίνει τις δυνατότητες του προϋπολογισμού και τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς. Κάτι που θα οδηγούσε σε εκτροχιασμό την ελληνική οικονομία. Και θα ακούσουμε αυτή την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να τηλεφωνήσω και να συγχαρώ τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή του. Και εύχομαι αυτές οι νέες ισορροπίες στη Βουλή να αποβούν θετικές, πρώτα και πάνω απ' όλα για την ποιότητα του κοινοβουλευτικού διαλόγου. Και βέβαια οι αναδιατάξεις στην αντιπολίτευση μεταφέρουν και βαρύτερα καθήκοντα στο ΠΑΣΟΚ. Αναμένω σύντομα την θεσμική μας συνάντηση με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος τώρα και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης είναι πολιτιακός παράγων. Κυρίως όμως θα περιμένω από εκείνον και το κόμμα του μια πιο υπεύθυνη στάση με βάση τον νέο τους ρόλο. Επιμένω σε αυτό, ότι δυστυχώς οι τελευταίες θέσεις του θύμισαν πολύ ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πολύ μεγάλη δημαγωγική ευκολία ζητάει να μειωθεί ο ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι το οποίο θα στοίχιζε από μόνο του 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια να θυμίσω ότι και οι παροχές που υποσχέθηκε πηγαίνουν πέρα και πάνω από το ευρωπαϊκό όριο δαπανών, κάτι το οποίο θα έθετε αυτόματα, το τονίζω αυτόματα, τη χώρα σε διαδικασία επιτήρησης. Και έχουμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, Δέσποινα Βλεπάκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιστρέφει τα πυρά και τα περί ακοστολόγητων προγραμμάτων. Το ποιος λαϊκίζει και το ποιος είναι συνεπής, καλό θα είναι να το αξιολογήσουμε τιμώντας την πορεία του καθενός, και εμένα και του κυρίου Μητσοτάκη, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρώτη του επίσημη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη. Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι κοστολογημένες, είναι συγκεκριμένες, είναι προτάσεις που αντέχει η ελληνική οικονομία, είναι προτάσεις κοινωνικής δικαιοσύνης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όσο για το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη, επανέλαβε ότι θα γίνει και μάλιστα άμεσα, χωρίς να δίνει όμως περισσότερες λεπτομέρειες, Λένα. Συντηρείτε το δίπολο, θα τον ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ποιος μιλούσε για οριζόντια μείωση του ΦΠΑ λίγο μετά την έξοδο της χώρας από το μνημόνιο, εγώ ή ο κύριος Μητσοτάκης? Ποιος ήταν μαζί με τον κύριο Σαμαρά αυτός ο οποίος λαϊκίζε τα δύσκολα χρόνια που είχαμε φτάσει στο όριο της χρεοκοπίας, εγώ ή ο κύριος Μητσοτάκης?